μου έκανε εξαιρετική εντύπωση πώς ένας αρχηγός ενός κόμματος που κανείς δεν θα το περίμενε ίσως, πέραν από άλλα, είπε μια μεγάλη αλήθεια αυτές τις μέρες. Ακούστε, λέει, μη μας κοροϊδεύετε, ο γάμος των ομοφιλοφίλων ουσιαστικά οδηγεί στην τεκνοθεσία, με αποτέλεσμα να καταργείται η έννοια της πατρότητος και της μητρότητος. Και αυτό, λέγει ο ίδιος, είναι βαρβαρότητα, οπισθοδρόμηση. Είναι εκμετάλλευση της γυναίκας που θα γεννάει για να μεγαλώσουν κάποιοι άλλοι τα παιδιά της. Είπε μια μεγάλη αλήθεια. Ίσως δεν θα εισακουστεί όπως θα έπρεπε. Σημασία έχει όμως να λέγονται οι αλήθειες, ανεξάρτητα από την εξέλιξη των πραγμάτων. Ελπίζω ότι και αυτή την αλήθεια θα πει και η ιεραρχία μας, που συνέρχεται με όλους μας τους Μητροπολίτες την Τρίτη. Εμείς θα καταθέσουμε την αλήθεια της πίστεως, θα καταθέσουμε την παράδοση που έχουμε παραλάβει, τις αξίες που έχει αυτός ο τόπος. Κατά τα άλλα, όπως έχω και πάλι πει, ούτε νομοθετούμε, ούτε κυβερνάμε. Εμείς είμαστε απλώς πνευματικοί πατέρες. Αλλά θέλουμε να τονίσουμε την αξία της πατρότητος και της μητρότητος για να μεγαλώσει φυσιολογικά ένα παιδί σε αυτόν τον κόσμο.